Η Νατάσα Καλογρίδη στο κοινό είναι λίγο κεντρική. Είναι λίγο ξένη εικόνα. Ναι, αλλά θες να τη βλέπεις με ώρα μέχρι το εμείς ναι. Με τον Αλεξάνδρου, τι γίνεται. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή έχει ξεκινήσει σαν μια πλάκα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, του πετάει ο Αλεξάνδρου του Μαυρίδη κάποια σχόλια. Ο Θέμης το μεταφράζει ως πλάκα και το ίδιο θα έκανε και ο Θέμης. Γιατί μου κάνει τον Αλεξάνδρου, δεν με έχει ενοχλήσει εμένα προσωπικά. Μπορεί να του ενοχλεί όμως. Okay. Εμείς με τον Μαυρίδη είμαστε. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Υπάρχει όντως πολύ μεγάλη ίντρικα. Υπάρχει μίσος από τον Αλεξάνδρου στον Μαυρίδη. Η επανάληψη πάντως. Ποιος είναι ο πραγματικός αρχηγός αυτή την ομάδα της φωτιάς. Η αποστολή Ζωή, μπράβο. Συγγνώμη κιόλας. Με υπήκου από πίσω τη Μαντό. Την πρώτη πολύ σημαντική απόφαση για την ομάδα σας. Πρέπει να επιλέξετε τον αρχηγό σας για την πρώτη εβδομάδα στο όνομα. Θα μπορούσα να μπω αρχηγός, αλλά θα ήθελα να ξέρω ότι αυτό που λέω να μπω αρχηγός, τι σημαίνει ότι είμαι αρχηγός, ότι το κάνουμε για να βοηθήσουμε περισσότερο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στον εαυτό του. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου. Θεωρώ ότι θα μπορούσα να είμαι αρχηγός. Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στους δύο, θα διάλεγα σήμερα το Μίτσο. Καλή αρχή. Πάμε να τελειώνουμε, να κερδίσουμε. Πάμε, φούλιδε. Πάμε. Όχι με τη ζωντάνια του Γιώργου, με τη δικιά μας, πάμε. Είναι πολύ δύσκολο ψυχολογικά να μπω στη διαδικασία να ψηφίσω κάποιο από τα παιδιά. Αν μπω σε αυτή τη διαδικασία θα ψηφίσω με τα κριτήρια. Αν κάποιος ή κάποια ενοχλεί στο σύνολο της ομάδας, να υπάρχει ομοιογένεια και ηρεμία, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να γυρνάμε πίσω και όλοι να αισθανόμαστε ένα. Ψηφίζω και εγώ τον Γιώργο. Είμαστε πολύ καλά. Νομίζω ότι και γουστάρω και το Δημητράκη, ρε παιδί μου. Ο Γιώργος μετά τα συνεχίσαμε στο σπίτι, μας έδωσε μια εξήγηση και έδωσε μια έξτρα βοήθεια στους άλλους που ενδεχομένως μπορεί κάποια, να μην είχαν κάποιον στο μυαλό τους να ψηφίσουν. Οπότε για μας ήταν ένα βοήθημα όλο αυτό. Όταν μιλάω δεν μιλάω καλά, όταν δεν μιλάω δεν μιλάω καλά. Τι να κάνω, ρε. Τι έχω δηλαδή. Είμαι μόνος. Δημήτρης. Δώστε μου. Δεν μπορεί να ρίξει ο Γιώργος. Ο Γιώργος λέει δώσ' μου την νίκη στον Δημήτρη, δώσ' μου την νίκη. Δεν μπορούν να συνεργαστούν καλά ο Γιώργος με τον Δημήτρη. Κατέβασέ με γρήγορα, γρήγορα, άστε τώρα τις αγκαλιές, γρήγορα. Και χάνει ο Γιώργος. Δεν έμπαινε με τίποτα το αγκίστρι. Απογοητεύτηκα γιατί ήταν κάτι που ήταν πάνω του θεωρητικά. Δεν ήταν και κάτι δύσκολο. Ο Γιώργος είναι πιο δυναμικός σε άλλα πράγματα, στα αθλήματα δίνει, αλλά είναι στη συνολική προσπάθεια. Ατομική δεν το έχει τόσο, αλλά okay, εντάξει, ένα παιχνίδι είναι. Κοίταξε, εγώ έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό θα συνεχιστεί. Κι εγώ. Δεν μπορεί να μην συνεχίσει. Αλλά δεν είναι πλάκα. Όχι, μισό, παιδιά. Δηλαδή δεν έκανε ένα χιούμορ μία φορά και το αφήνει. Εγώ έτσι. Τα πιο πολλά βλέπω χιούμορ. Παρ' όλα αυτά, να δεχτώ ότι μπορεί και να μην τον συμπαθεί. Οκ, το δέχομαι αυτό που λες. Είμαστε υποχρεωμένοι. Να μην τον θέλει να είναι στην ομάδα, θα προτιμούσε να μην ήταν ο Μαυρίδης. Το ξέρω. Γιατί να φύγει. Αλλά μπορεί και να μην τον συμπαθεί. Και εγώ, αν πήγαινα σε ένα παιχνίδι και βλέπα 10 ανθρώπους, δεν θα ήμουν καλά με όλους. Δεν βλέπει ότι ο Μαυρίδης τα έχει με τον Αλεξάνδρου. Βλέπει ότι ο Αλεξάνδρου τα έχει με τον Μαυρίδη. Και θέμη μου, με το συνήθω κάνει τον άλλο να γελάει. Εδώ το παιδί κλαίει κάθε μέρα. Να σου πω τώρα, θα συζητήσουμε αυτό που κλείνει όλη μέρα. Θα συζητήσουμε, βέβαια. Όχι, γιατί είναι συνέχεια μου τρομερός ο Μαυρίδης, παιδιά. Τώρα μην τρελαθούμε. Δεν του μιλάνε, είναι μπούλινγκ. Ο Αλεξάνδρου φταίει γι' αυτό που δεν του μιλάνε. Ο Αλεξάνδρου, το έχω πει ότι κινητοποιεί και τους υπόλοιπους. Εδώ βλέπεις ότι προσπαθεί να πει κάτι και λέει: αν ενοχλείς το σύνολο, κάτσε ρε φίλε. Αυτό σημαίνει ότι έχει μείνει όλοι. Έχει μείνει μόνο σου. Χρησιμοποιείται έναν άνθρωπο. Καλά ρε παιδιά, δεν είναι ανήλικοι άλλοι. Όχι, δεν είναι ανήλικοι, αλλά να δεχτούμε ότι κάνει την αρχή ο Αλεξάνδρου. Εάν μείνουν οι κόκκινοι, σήμερα είναι το αγωνίσματο για την Επικράτεια. Ποιος θα μείνει πού. Ναι, θα δούμε ποιος θα μείνει τελικά στη Βίλα και αν οι κόκκινοι συνεχίζουν να είναι στην παραλία. Εάν συνεχίσουν να είναι στην παραλία, νομίζω ότι θα έχουμε οικειοθελείς αποχωρήσεις. Το σίγουρο είναι ότι ο ωκεανός θα μείνει πάλι στο ψαροχώρι. Εκείνη η μοίρα του. Ότι αυτοί οι δύο είναι τα δύο σκληρά αρσενικά που θα μείνουν μέχρι τέλους να δώσουν μάχη. Ο Μαυρίδης. Στην παραλία. Ένα είναι το σκληρό. Αν είναι στην παραλία. Επειδή μπορεί να πέφτουν τα σπίτια. Πόσο σκληρό αρσενικό. Πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Να πω ξανά ότι αύριο στην εκπομπή θα έχουμε μαζί μας και το Φώτη, ο οποίος φτάνει απόψε στην Αθήνα, αλλά και τον Γρηγόρη Αναότογλου ζωντανά. Είδα την ομάδα μου ότι χάρηκε, πιστεύω ότι όντως να χάρηκε, πιστεύω ότι όντως χάρηκε κιόλας. Πάντως ποιος είναι αρπαστικός τελικός από αυτόν δεν υπήρχε, έτσι. Αέρας, βροχή, όλα στο, όλα στο δέκατο. Ηλίαση. Εναλλαγές. Μία πάνω Φώτης, μία κάτω Ενατάσα. Μία Ενατάσα, μία Φώτης, δεν υπήρχε αυτό.
Θαύμασα την Νατάσα πάρα πολύ σήμερα. Μου έδωσε πάρα πολύ δύναμη και εμένα να καταλάβω ότι δεν είναι μόνο το να είσαι πιο δυνατός ή να είσαι άντρας για να παραμείνεις στο παιχνίδι. Ήταν πραγματική ηρωίδα και το πάλεψε μέχρι το τέλος. Αυτή τη μέρα, τη σημερινή, την περιμένω όλη την εβδομάδα. Γιατί είναι η μόνη μας ελπίδα να φύγουμε από εδώ που δεν μου αρέσει καθόλου. Τώρα ξεκινάει το πανηγύρι. Στις δύσκολες στιγμές δεν θα με δω να μου μιλάς. Μη φωνάζεις, Παρασκευά, ήρθε μισή. Τίνο! Παιδιά, θα κάνω σπαγκάτ. Θα κάνω σπαγκάτ, πάμε. Κάνει κάτι απίθανο η Όλγα. Μπράβο, κάνει ένα σπαγκάτο απίστευτο η Όλγα. Έλα, η Όλγα κάνει ένα σπαγκάτο και ενώνει τους κύβους και τους κρατάει. Ξαναδούμε. Έκανε δεύτερο τρίτο πόδι. Τι έκανε. Κράτησε τους κύβους και διάμεσα παγκάτω. Καλωσορίσατε, τι κάνετε. Παραγιά. Για δείξτε λίγο. Πω που φοβερό. Απίστευτο. Κράτησε τους κύβους κάνοντας σπαγκάτ. Είδες φοβερό. Τα πίνας αφητής. Και τους ενημέρωσε κιόλας, προσοχή. Και κουνηθεί κανείς και τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Κοιτάξτε εδώ, εδώ κοίτα, βλέπεις. Το πόδι πίσω και ρίχνει πάνω. Πηγαίνει το πόδι, ξεκινάει. Έπρεπε να πατήσει έτσι για να ρίξει την τραμπάλα. Δεν ξέρω. Λέει απίστευτη. Εντάξει. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να σκύψω στο πάτωμα. Απίστευτη όλη. Έπαθα αναούτο. Με ίσια πόδια. Ντροπή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα 6.000 ευρώ. Ακριβώς.